Γεια σας! Μπήκε καλοκαίρι! Είναι Ιούνιο! Και ακόμα δεν έχουμε 5 διακοπές και είμαστε κάτασπροι. Πρέπει να πάμε για μπάνιο. Πρέπει να πάμε να μαυρίσουμε. Εγώ θέλω διακοπές. Θέλω διακοπές τώρα. Είναι Ιούνιος. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς περνάτε αυτή την πάρα πολύ κουραστική, ψυχοφθόρα, δύσκολη φάση στη ζωή σας. Είτε έχετε εξεταστική, είτε έχετε εξετάσεις στο σχολείο. Been there, done that. Το καταλαβαίνω, θα περάσει, είναι πραγματικά δύσκολο και το κάνει ακόμα πιο δύσκολο το ότι έξω έχει ήλιο και 30 βαθμούς και εσύ πρέπει να κάτσεις μέσα στο γραφείο να διαβάσεις και είναι τρομερά εκνευριστικό, αλήθεια. Ήταν το χειρότερό μου. Κάθε Μάιο που ήξερα ότι έρχονται εξετάσεις δεν μπορούσα καθόλου. Θα περάσει. Σκεφτείτε ότι σε ένα μήνα από τώρα θα είστε στις παραλίες, θα κάνετε μπάνια, θα ξεκουραστείτε. Όσο περισσότερο διαβάζω και όσο περισσότερη δουλειά κάνω τώρα, μετά θα το ευχαριστηθείς περισσότερο. Επίσης να τρώτε, εγώ έτρωγα παιδιά πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Κάπου υπήρχε μια ισορροπία. Έλεγα, αφού διαβάζω, τουλάχιστον μας φάω. Και μετά, τόσο. Σε ένα μήνα από τώρα θα έχετε ξεμπερδέψει, θα έχετε τελειώσει, θα είστε στις παραλίες και θα κάνετε τη ζωάρα σας. Δώστε τα όλα τώρα, για μετά να είστε καλύτερα. Σας έστειλα σήμερα. Δεν σας έστειλα τίποτα. Εσείς μου στείλατε. Σας έβαλα στο Instagram να με ρωτήσετε και να μου πείτε ό,τι θέλετε για τις εξετάσεις και την εξεταστική. Και τώρα έτσι εδώ λίγο μαζί θα συζητήσουμε, θα σας πω κάποιες δικές μου εμπειρίες, θα σας προτείνω κάποιους τρόπους αντιμετώπισης των εξετάσεων. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τις εξετάσεις, την εξεταστική κτλ. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εγώ δεν έδωσα πανελλήνιες. Μην με συγχαίνεστε. Ενώ έκανα όλη την προετοιμασία κανονικά θερινά και μέχρι τον Νοέμβριο ιδιαίτερα φροντιστήριο. Τον Νοέμβριο της τρίτης ηλικίου εμένα μου βίδωσε και είπα να σου πω κάτι. Γεια. Και πήρα και μια φίλη μου και πήγαμε στην Αγγλία να σπουδάσουμε. Αλλά ήταν και πολύ ζόρικες οι εξετάσεις για την Αγγλία. Λοιπόν, πρώτο, έχω απογοητευτεί. Αρνούμε να διαβάσω στο διάολο οι καθηγητές που μας ζορίζουν. Φίλη μου η Εύα, δεν φταίνε οι καθηγητές, στρώσε το να κάτσε να διαβάσεις. Άλλα πράγματα φταίνε, αλλά δεν τα πούμε τώρα εδώ. Κάτσε διάβασε, Εύα. Θα μείνω μαθηματικά. Story of my life. Όχι, δεν είχα μείνει ποτέ μαθηματικά, αλλά και γενικά εγώ μαθηματικές, φυσικές, χημίες και τέτοια δεν τα ήθελα. Δεν θα μείνεις μαθηματικά. Κάτσε, διάβασε, κάνε κανένας. Θέλω απλά να φύγει ο Ιούνιος, λέει η Σίση. Το καταλαβαίνω πιο πολύ από ποτέ, αλήθεια, έχεις δίκιο, είναι δύσκολο, θα φύγει όμως. Άλλες 20 μέρες και έφυγε. Δεν θέλω να δώσω πανελλήνιες, λέει η Εύα και οι πανελλήνιες. Πότε ξεκινάνε εντωμεταξύ? Τώρα αυτή την εβδομάδα ξεκινήσανε. Ναι, παιδιά, καλή επιτυχία! Περιμένουν όλοι να γράψω 20 εξετάσεις και δεν θα γράψω ούτε πάνω από 15. Ποιος περιμένει να γράψεις 20 και θα γράψεις 15? Τεράστιο λάθος, μια τρομερή κακή παγίδα. Τα expectations που έχουν οι άλλοι και συνήθως οι άλλοι είναι οι γονείς μας για το πώς θα τα πάμε εμείς στις εξετάσεις του σχολείου, πολλές φορές άθελά τους, δημιουργούν ένα έξτρα άγχος στα παιδιά. Οπότε πρέπει να πας πολύ καλά για να τους αποδείξεις ότι αξίζεις και ότι είσαι καλός μαθητής. Αυτό, παιδιά, είναι ψυχολόγοι της χώρας κάνουν αυτό αυτή τη στιγμή με όλα αυτά. Φίλε Λεωνίδα, ότι περιμένουν όλοι να γράψεις εσύ 20 δεν σε αφορά. Θα γράψεις όσο μπορείς, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις, διάβασε όσο μπορείς. Και παιδιά, να σας πω και κάτι, καμία εξεταστική, καμία εξέταση δεν είναι το τέλος του κόσμου. Εννοείται ότι είναι τέλειο να πηγαίνεις καλά στο σχολείο. In the long term δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει να διαβάσεις όσο μπορείς. Μην πιέζετε τους εαυτούς σας και παθαίνετε τρέλες κάθε ξενύχτια και διαβάζετε 20 ώρα και τέτοια επειδή απλά οι γονείς σας θέλουν να γράψετε 20. Άμα θέλουν να γράψετε 20, να πάνε να γράψουν αυτοί 20. Εσείς μπορείτε να γράψετε μέχρι εκεί. Άκου εκεί, όλοι περιμένουν να γράψω 20 και θα γράψω 15. Τέλειο και το 15. 15 μπορείς. Τέλειο. Μπράβο σου. Θέλω να τελειώνουν να πάω για μπάνιο. Κι εγώ που δεν δίνω εξεταστική κτλ. Ούτε εγώ έχω πάει για μπάνιο, φίλοι μου. Ο φίλος Πάνος λέει τραγουδάκι για εμψύχωση.
όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Στην δική σου αγκαλιά πάρε με. Η φίλη Ελευθερία λέει: βρίσκομαι σε μια σχολή που δεν με εκφράζει και αναγκάζομαι να την τελειώσω. Short story. Είχα κι εγώ λοιπόν μία φίλη η οποία ήταν πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Έλενα, γεια σου. Πολύ σημαντικό, ήθελε πάρα πολύ να περάσει φιλολογία. Και από την πρώτη μέρα που μπήκε φιλοσοφική σχολή, δεν ήθελε να είναι εκεί. Οπότε για τα επόμενα 2 χρόνια έλεγε ψέματα στους γονείς της ότι πηγαίνει στη σχολή ενώ δεν πήγαινε στη σχολή. Ήθελε να φύγει από τη σχολή γιατί ήθελε να ασχοληθεί με κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά δεν είχε το θάρρος να πάει να πει: εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Θέλω να κάνω το άλλο. Οπότε έφαγε 2 χρόνια από τη ζωή της να μην κάνει τίποτα, να δουλεύει, αλλά να μην κάνει τίποτα σε σχέση ενώ με κάποιο πτυχίο, να βρίσκεται σε μια σχολή που να μην της αρέσει, να λέει ψέματα στους γονείς της. Δεν νομίζω ότι κέρδισε κάπου. Έχασε 2 χρόνια από τη ζωή της. Αυτό. Η γνώμη μου είναι: σπουδάσετε και να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς, γιατί μιλάμε για τη δική σας ζωή. Δεν μπορεί να σας πει κανείς, καθηγητής, γονιό, φίλο, τι θα κάνετε στη ζωή σας, τι θα σπουδάσετε. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει τίποτα και είναι τρομερά πετυχημένοι. Έχουμε δει ανθρώπους που κάνουν αυτό που θέλουν και πετυχαίνουν. Δεν χρειάζονται τα χαρτιά, οι πάπυροι, τα αυτά για να γίνεις πετυχημένος. Χρειάζεται απλά να κάνεις αυτό που θέλεις. Αφού λοιπόν βρίσκεσαι σε μια σχολή που δεν σε εκφράζει, δεν σου ταιριάζει, παράτα την. Η Αγγελική ρωτάει: είχες άγχος όταν έδινες εξετάσεις? Πάρα πολύ άγχος. Θυμάμαι ότι στο γυμνάσιο και στο Λύκειο που πήγαινε να δώσουμε εξετάσεις, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το προηγούμενο βράδυ. Μόνο Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου το είχα καταφέρει και το είχα ηρεμήσει λίγο αυτό, γιατί έλεγα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι πια 1 η ώρα το βράδυ, αύριο στις 8 το πρωί δίνω μάθημα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όσο έχω διαβάσει, έχω διαβάσει. Τώρα ό,τι να γίνει, θα γίνει. Το είπα 5.000 φορές στον εγκέφαλό μου και κάπως λίγο ηρέμησε, γιατί είχα πραγματικά πάρα πολύ άγχος. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ την ημέρα πριν τις εξετάσεις. Τι κάνω με το άγχος των Πανελληνίων? Με το άγχος των Πανελληνίων θέλω, σας παρακαλώ, να βάλετε όλοι στο μυαλό σας ότι Πανελλήνιες δεν δείχνουν τίποτα για το ποιοι είστε, τι αξίζετε, πόσο μορφωμένοι είστε, πόσο καλοί είστε, πόσο σπουδαίοι είστε, πόσο θα πετύχετε στη ζωή σας, πόσα λεφτά θα βγάλετε, τι δουλειά θα κάνετε. Δεν δείχνουν τίποτα. Οι Πανελλήνιες είναι απλά μία, κατά τη γνώμη μου, λάθος εξέταση για να γίνει ένα όχι, κατά τη γνώμη μου, δίκαιο ξεσκαρτάρισμα για το σε ποια σχολή θα μπει ο καθένας. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για να φτάσουμε εδώ. Δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες. Μπορείς να πας σε μια ιδιωτική σχολή, μπορείς να πας στο εξωτερικό, μπορείς να ξαναδώσεις Πανελλήνιες την επόμενη χρονιά, αν και δεν το συνιστώ. Μην πιστεύετε ότι καταστράφηκε η ζωή σας επειδή δεν περάσατε εκεί που θέλετε. Μην το βλέπετε σαν σημαντικό. Μην το αντιμετωπίζετε σαν κάτι τόσο σημαντικό. Και ίσως αυτό σας βοηθήσει να το δείτε και πιο χαλαρά. Άμα το αντιμετωπίσουμε σε κάτι πιο χαλαρό, πιο cool, όχι τόσο σημαντικό, μπορεί και να μας βοηθήσει να μην έχουμε άγχος, άρα να πάμε και καλύτερα. Πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις όταν η ύλη είναι μεγάλη, λέει ο Λευτέρης. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι η οργάνωση. Να ξέρεις την ύλη σου, να τη χωρίσεις. Δηλαδή, εγώ αυτό έκανα. Έχαζε το πρόγραμμα της εβδομάδας και έλεγα: Δευτέρα, κάτσε να διαβάσω. 3 ώρες αρχαία, 2 ώρες βιολογία, 1 ώρα μαθηματικά. Μετά, την Τρίτη θα κάτσω να διαβάσω. Γεωμετρία, τα. Και τα χώριζα σε ώρες. Όσο πιο οργανωμένος είσαι και τα έχεις όλα μπροστά σου και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, αυτό θα σε βοηθήσει. Η Μαριλένα με ρωτάει: θα μπορούσες να μου αναλύσεις τον όρο της γραφιστικής? 10 χρόνια μετά και ακόμα βλέπω στον ύπνο ότι αύριο δίνω μαθηματικά. Ο χειρότερος εφιάλτης στα μαθηματικά. Ο χειρότερος εφιάλτης. Τι να κάνουμε για να μην αυτοκτονήσουμε μέχρι να τελειώσουν οι Πανελλήνιες? Παιδιά, πάτε καλά τώρα. Πάτε καλά που θα αυτοκτονήσουμε για τις Πανελλήνιες. Ελπίζω να το λες για πλάκα, Έλενα. Ούτε καν. Η Αναστασία λέει: ποια εξεταστική, γιατί δεν στέλνει ο μαλάκας να μου πεις? Ο μαλάκας δεν στέλνει γιατί είναι μαλάκας, γι' αυτό δεν στέλνει. Κατάλαβες, αλλιώς δεν θα το λέγαμε γιατί δεν στέλνει ο μαλάκας. Το λέγαμε γιατί δεν στέλνει ο τάδε. Αφού λέμε γιατί δεν στέλνει ο μαλάκας, γι' αυτό δεν στέλνει. Για την εξεταστική που τελειώνει 19 Ιούλη, τι έχεις να πεις? Επειδή λοιπόν εγώ ήμουν στην Αγγλία, εμείς τελειώναμε την εξεταστική μας τύπου τέλη Μαΐου, άντε αρχές Ιουνίου. Και όλοι μου οι φίλοι τελειώναν τις εξεταστικές τους 15 Ιουλίου και μετά τέλη Αυγούστου είχαν να ξαναδώσουν εξεταστική. Και γέλαγα πολύ μαζί τους γιατί με κοροϊδεύανε που εγώ είμαι μόνος μου στην Αγγλία και αυτοί είναι όλοι μαζί εδώ. Αλλά μετά εγώ ήμουν εδώ το καλοκαίρι και αυτοί διαβάζανε για την εξεταστική και κάπου
Χαίρομαι. Ο Νάσος με ρωτάει τι θα πέσει στη χημεία της πρώτης λυκείου. Νάσο αγόρι μου. Εγώ και η χημεία, καμία σχέση. Φοβάμαι την αποτυχία, μου έγραψε μία κοπέλα. Δεν υπάρχει αποτυχία, υπάρχει μόνο επιτυχία. Υπάρχει μόνο το ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία έχεις μάθει πράγματα τα οποία δεν μπορείς να δεις αυτή τη στιγμή, αλλά στο μέλλον θα καταλάβεις τι εννοώ. Δεν υπάρχει αποτυχία και μηδέν να πας να γράψεις τις Πανελλήνιες. Δεν υπάρχει αποτυχία. Ποια προσευχή είναι η κατάλληλη? Λοιπόν, τώρα θα σας μάθω εγώ την κατάλληλη προσευχή για να περάσετε στις Πανελλήνιες. Παίρνουμε τα χέρια μας εδώ και τα ανεβάζουμε εδώ και κάνουμε. Cause I'm coming down, taking me higher. Φουέγκο. Αυτή είναι η προσευχή που θα κάνετε πριν από κάθε εξέταση. Προχωράμε. Κάθομαι, ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω λέξεις. Ξεκινάω εξεταστική σε 2 μέρες. Τι κάνω? Το σταυρό σου. Ή την προσευχή που είπαμε πριν. Παθαίνω 40 metal breakdown την ημέρα επειδή πλησιάζουν οι Πανελλήνιες. Μαλάκα, αυτές οι κολοπανελλήνιες μπορείτε να υποσχεθείτε ότι δεν θα αγχώνεστε για τις Πανελλήνιες? Μπορούμε να επαναλάβουμε όλοι μαζί το ότι δεν καθορίζουν τη ζωή μας? Δεν είναι καθοριστικές για το μέλλον μας? Φίλιππε, εγώ πότε θα πάρω πτυχίο? Όταν το θελήσεις. Δίνω δεύτερη φορά, δεν έχω άγχος, θέλω να τελειώνω. Είναι καλό σημάδι, έχω χαλαρώσει πολύ? Καθόλου, καθόλου κακό σημάδι. Είναι πάρα πολύ καλό σημάδι. Προφανώς και να μην έχεις άγχος. Το έχεις ξέρει να κάνει, ξέρεις την όλη διαδικασία. Πήγαινε εκεί, δώσε τα μαθήματά σου. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, πραγματικά θέλω να σας πω καλή επιτυχία σε όλους, να ασκήσετε, να γράψετε όσο καλύτερα μπορείτε και να μην γράψετε καλά δεν έχει καμία σημασία. Είστε οι καλύτεροι, είστε τρομερά δυνατοί, είστε πανέξυπνοι, μην πιέζετε τον εαυτό σας να κάνει παραπάνω πράγματα από όσα μπορεί, μέχρι εκεί που μπορεί ο καθένας. Το μέλλον είναι λαμπρό, σε πολύ λίγο καιρό τελειώνει όλο αυτό, δηλαδή σκεφτείτε ότι στο επόμενο βίντεο που θα είμαστε εδώ θα έχουν περάσει ήδη βίντεο, θα έχετε τελειώσει. Γενικά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να μην πάθετε την τρέλα, δεν αξίζει. Άντε ρε! Όντως.